Χωρίς προβλήματα είναι και ο Δήμος Αρταίων μετά την κακοκαιρία στις περιοχές της Ηπείρου. Περισσότερες όμως πληροφορίες θα μας δώσει ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αρταίων, ο κύριος Γιώργος Πανέτας. Κύριε Πανέτα, καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς, στο σταθμό σας, αλλά και στους ακροατές σας. Κύριε Πανέτα, δεν έχουμε κάποια προβλήματα μέχρι στιγμής στις περιοχές του νομού μας μετά την κακοκαιρία το τελευταίο 24ωρο, σωστά? Στα όρια του Δήμου Αρταίων δεν υπήρξαν κάποια προβλήματα. Βέβαια, δεν υπήρξε και έντονη χιονόπτωση. Χθες το βράδυ υπήρξε μέχρι σήμερα το πρωί. Στα πλαίσια Πιστιανά και παραπάνω μέχρι Ρονταυγή και Σκούπα. Συνεργεία του Δήμου το πρωί ρίξαμε στο ιδρυτικό δρόμο αλάτι, κυρίως για αποφυγή παγετού και ατυχημάτων από τον παγετό, γιατί δεν υπήρχε χιόνι στον κεντρικό δρόμο τον επαρχιακό. Και μάλιστα τώρα το απόγευμα ρίχνουμε σε κάποια στενά στα χωριά μέσα στη Πιστιανά, το Κορφοβούνι και όπου αλλού χρειαστεί στα ορεινά χωριά, ώστε αν το κατά τη διάρκεια της νύχτας ή αύριο ρίξει κάποια χιονόπτωση ή πιάσει λίγο πάγο, να μπορέσει να μην δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα. Εκτός αυτού όμως ο Δήμος Αρταίων ήταν έτοιμος από τις προηγούμενες μέρες και έχουμε σε επιφυλακή όλο το προσωπικό της πολιτικής προστασίας. Τα μηχανήματα του Δήμου είναι από την Παρασκευή τοποθετημένα σε περιοχές του Κορφοβούνη, στη Ρονταυγή, έτοιμα να επέμβουν χωρίς να χάσουμε χρόνο. Έχουν όλα τα μηχανήματα αλυσίδες, οι αλατιέρες είναι έτοιμες, το αλάτι μας. Έγινε την Παρασκευή και μια επιθεώρηση στις εγκαταστάσεις για να δούμε ότι είμαστε έτοιμοι και δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα και όλα τα παιδιά, όλη το συνεργεία του Δήμου είναι σε επιφυλακή για οτιδήποτε προκύψει. Κύριε Πανέτα, το προηγούμενο... μην σας διακόψω, συνεχίστε. Να πούμε ότι το κύμα του χιονιά αυτού που μπορεί στην αρχή να είναι λίγο, να μας έφτιασε λίγο εμάς, περιμένουμε τις επόμενες μέρες και από ό,τι φαίνεται ίσως να είναι και λίγο πιο επικίνδυνο τις επόμενες μέρες και να χιονίσει περισσότερο, οπότε θα χρειαστεί προσοχή και ο κόσμος θα πρέπει να γνωρίζει ότι όταν θα χιονίζει ή γενικά όταν είναι χαμηλές θερμοκρασίες και για την αποφυγή του παγετού να μην κάνουμε άσκοπες μετακινήσεις. Το προηγούμενο διάστημα στην αίθουσα του... Χιονίζει, θα πρέπει να διοικούνται την αστυνομία, το 100, για να μπορέσει σε συνεννόηση με εμάς να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα άμεσα. Το προηγούμενο διάστημα, κύριε Πανέτα, είχατε σύγκληση του συντονιστικού τοπικού οργάνου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Θέλετε να μου πείτε ποιοι άλλοι παραβρέθηκαν εκεί και ποια άλλα θέματα συζητήσατε? Έγινε εν όψη των σημάτων της πολιτικής προστασίας που είχε έρθει για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Κάναμε ένα μίνι έκτακτο συντονιστικό τοπικό, ώστε να μπορέσουμε και με τους υπόλοιπους φορείς που εμπλέκονται να συντονιστούμε ακόμα περισσότερο. Βέβαια, η συνεργασία που έχουμε είναι πολύ καλή, αλλά ήταν μια ευκαιρία και να συντονιστούμε και να δούμε ότι είμαστε όλοι έτοιμοι και σε επιφυλακή για τα φαινόμενα που περιμένουμε να έρθουν και κάποια από αυτά εμφανίστηκαν. Πράγματι, όλες οι υπηρεσίες από την κάθε μεριά η δικιά της είναι έτοιμη, και η αστυνομία και η πυροσβεστική και ο Δήμος και η περιφέρεια φυσικά που συνδράμει και στα ορεινά που έχουν και περισσότερα θέματα. Είμαστε έτοιμες και έχουμε πολύ καλή συνεργασία ώστε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που προκύπτουν. Να αναφέρουμε κάτι άλλο επίσης, ότι ο Δήμος Αρταίων τις προηγούμενες μέρες έχει τοποθετήσει στα ορεινά χωριά, στα Πιστιανά, στη Ρονταυγή και στο Κορφοβούνι, που έχουμε τοποθετήσει σακούλες μικρές με αλάτι, ώστε αν υπάρξει κάποιο πρόβλημα, και έχουμε ενημερώσει τους Προέδρους, ώστε αν υπάρξει κάποιο τοπικό πρόβλημα σε κάποιο μικρό σημείο, μπορούν άμεσα να πάρουν το αλάτι και να, μέχρι να έρθουν τα μηχανήματα, να αντιμετωπίσουν κάποια μικρή περίπτωση παγετού. Όπως να πούμε ότι πάλι προσπαθούμε και σε συνεργασία με την περιφέρεια, ο κεντρικός κυρίως δρόμος, ο ορεινός, να είναι ανοιχτός και να μην έχει προβλήματα. Χθες το βράδυ έριξε αλάτι η περιφέρεια, σήμερα ρίξαμε εμείς το πρωί και το απόγευμα. Έχουμε το νου μας στο νοσοκομείο να μην υπάρξουν κάποια θέματα και εκεί είμαστε στη φυλακή και κάνουν περιπολίες συνεργεία του Δήμου. Και αν χρειαστεί, θα ρίξουμε και εκεί αλάτι, αν δούμε ότι κινδυνεύει και υπάρχει κίνδυνος για παγετό. Γενικά είμαστε σε ετοιμότητα και τα θέματα που προέκυψαν και εμφανίστηκαν με αυτή τη μικρή χιονόπτωση, αλλά και αν προκύψει κάτι παραπάνω τις επόμενες μέρες. Μάλιστα. Κύριε Πανέτα, θέλετε να απευθύνετε κάποιο μήνυμα στους τηλεθεατές που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή?
Να πούμε ότι αυτό που είπα και προηγουμένως, δεν χρειάζονται άσκοπες μετακινήσεις, ιδιαίτερα ή το πολύ πρωί ή το, όταν πέφτει ο ήλιος, το απόγευμα, γιατί εμφανίζονται σε μία αμεπάγο και υπάρχει κίνδυνος για μικρά ατυχήματα. Αυτό θα ήθελα να πω στους πολίτες, ό,τι προκύψει, ό,τι πρόβλημα έχουν ή οτιδήποτε χρειαστεί, μέσω του, των τηλεφώνων που υπάρχουν στο Δήμο ή μέσω του 100 που είναι 24 ώρες του 24ωρο και εμείς όμως, θα μπορέσουμε να συνδράμουμε και να αντιμετωπίσουμε οτιδήποτε πρόβλημα προκύψει. Σε περίπτωση που συμβεί κάτι, ποια είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας που μπορεί να έρθουν οι πολίτες σε επικοινωνία μαζί σας? Επειδή είναι 24 ώρες του 24ωρο του 100 και επειδή είναι σαν αρχή πάντα επικοινωνούμε την αστυνομία με το κέντρο του 100, το τηλέφωνο είναι εκεί που μπορούν να μιλήσουν, αλλά εκτός από τον άλλο στο site του Δήμου είναι και τα τηλέφωνα του Δήμου, αλλά και το δικό μου το κινητό, όπως και τον υπεύθυνο της πολιτικής προστασίας, τα έχει αστυνομία, γι' αυτό είπα εγώ με την αστυνομία με το 100, όπου έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία και το κέντρο άμεσα μας ειδοποιεί και επεμβαίνουμε όπου χρειάζεται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας, αλλά και για την παρουσία σας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.